Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους Δήμους, τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ενώ σημείωσε ότι το δημοψήφισμα δεν ήταν απαραίτητο να γίνει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Δημιούργησε φαινόμενα διάλυσης, τα βλέπουμε άλλωστε στους δρόμους. Θα μπορούσε να έχει κλείσει η συμφωνία αυτή. Δεν ήταν μακριά η θέση του Γιουνκέρ από τις θέσεις του Πρωθυπουργού, τις γραπτές όπως τις είδαμε την Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό υπέρ του όχι, 60-40. Στο όχι ψήφισαν άνθρωποι, είναι βέβαιο αυτό, καθένας με τα δικά του κριτήρια και από διάφορα κόμματα. Το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο θα δημιουργήσει συνέπειες, τις οποίες θα δούμε στις προσεχείς ημέρες. Εύχομαι αυτές οι συνέπειες να μην είναι αρνητικές για την πατρίδα μας. Προφανώς στα αποτελέσματα πρέπει να εντάξουμε και την παρέτηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και την αποπομπή ουσιαστικά του Υπουργού των Οικονομικών, του κ. Βαρουφάκη. Το ότι συναντήθηκαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί δημιουργεί κατά την ατρόπου μια αισιοδοξία για περαιτέρω, για μια εθνική συνένεση πλέον και μια εθνική προσπάθεια. Η άποψή μου είναι ότι εφόσον και η κυβέρνηση εμένει, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, η Ελλάδα να είναι ενταγμένη στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να έχει εξευρεθεί μια λύση νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει εύχομαι να υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι πάρα πολύ σκληρή για την Ελλάδα. Θα υπάρξουν παρενέργειες σε πολιτικό επίπεδο στους εφαρμοστικούς νόμους στη συνέχεια. Ίσως μπουν και ζητήματα δεδηλωμένης. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στον προσεχή καιρό. Οπότε θα κάνουμε και την εκτίμηση αν κέρδισε τελικώς το όχι ή κέρδισε το ναι. Αυτό θα το δούμε από τις συνέπειες. Δηλαδή, εάν πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι εξόχως σκληρή και ψηφιστεί από τη Βουλή, προφανώς θα είναι μια συμφωνία η οποία θα δικαιώνει αυτούς οι οποίοι ψήφισαν ναι. Αλλά θα μπορούσαν πολλά πράγματα να μην έχουν συμβεί, διότι τα αποτελέσματα αυτής της πεντάμινης καθυστέρησης είναι αυτά τα οποία βλέπετε στους δρόμους, αυτή την ξεφτύλα με τον κόσμο να περιμένει έξω από τις τράπεζες για να πάρει ένα πενιντάρι. Για τους Δήμους η κατάσταση εξελίσσεται σε εφιαλτική, κυρία Σγουρέα. Όλα τα έργα μας έχουν σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι δούλευαν στα έργα και ήσαν πάρα πολλά έχουν απολυθεί και ενδεχομένως να υπάρξουν και προβλήματα ανταπόκριση στη μισθοδοσία του προσωπικού, αν δεν λήξει σύντομα το θέμα της συμφωνίας. Δεν είναι ζήτημα ούτε τσαμπουκά, ούτε μαγκιάς, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ζήτημα επιβίωσης της χώρας και επιβίωσης των ανθρώπων. Σήμερα γυρίζουμε στην πραγματικότητα, η οποία είναι εξόχως σκληρή για αυτόν τον τόπο. Δεν θα υπάρχει Δήμος, να ξέρουν οι συμπολίτες, εάν δεν υπογραφεί συμφωνία. Δεν θα μπορούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια, δεν θα έχουμε πετρέλαιο για να κινήσουμε τα φορτηγά, δεν θα μπορούμε να κάνουμε στοιχειώδεις δουλειές. Πρέπει γρήγορα να αποκατασταθεί η ρευστότητα στις τράπεζες, διότι χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες.